Εξομολογήσε το Κύριο ότι αγαθούς, αλληλούια, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, αλληλούια. Εξομολογήσε το Κύριο, τον Κύριο, αλληλούια, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, αλληλούια. Ο ποιήσαν τίποτα μεγάλα μόνο, αλληλούια, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, αλληλούια. Είσαι για τους αστέρες εξουσία δυνικτούς, αλληλούια, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, αλληλούια. Εξαγαγών τον Ισραήλ εκ μέσου αυτών, αλληλούια, ότι στον αιώνα. Είχα την ευλογία στα παιδικά μου χρόνια και ιδιαίτερα στις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, το οποίο ήταν στην Γκόνιτσα, να έχω συμμαθητή τον σεβαστό μας και πολύ αγαπητό πατέρα Παΐσιο. Βέβαια εκείνη την εποχή δεν είχα καν ιδέα τι κρυβόταν πίσω από το αθόρυβο αυτό παιδάκι που ήταν ανάμεσά μας, αλλά μέσα μου, εκ των υστέρων από όσα είδα στη βιωτή του, πιστεύω ότι και τότε το μικρό αυτό παιδί σίγουρα για τους συμμαθητές του θα έκανε οπωσδήποτε τις προσευχούλες του, οι οποίες και πιστεύω ότι βοήθησαν όλη την τάξη του σχολείου του, αλλά και όλο το σχολείο. Πέρασαν πολλά χρόνια και εγώ έφυγα από την Γκόνιτσα, οπότε δεν ήξερα πλέον, έχασα τα ίχνη και όλων των συμμαθητών μου και του πατρός Παΐσιο. Και το 1962 βρισκόμουνα στον Ευαγγελισμό με τον σύζυγό μου. Είχαμε τότε 5 παιδιά και εγώ βρισκόμουν στο στάδιο της εγκυμοσύνης του 6ου. Και ο σύζυγός μου είχε υποβληθεί σε μια βαρυτάτη εγχείρηση στομάχου. Έλκου στομάχου, αλλά πολύ βαριά περίπτωση. Μετά την επέμβαση σε 2-3 μέρες είχε εμετούς δυνατούς, υψηλότατο πυρετό. Και την τρίτη μέρα, ενώ στεκόμουν κι εγώ κοντά του, παρουσιάστηκε ένας μοναχός με έναν εξάδελφό μου από την Γκόνιτσα, ο οποίος ήταν και δήμαρχος της Γκόνιτσας. Και μου λέει, ξέρεις, είναι ο Αρσένιος Εσνεπίδης. Φυσικά θυμήθηκα το παιδάκι εκείνο των μαθητικών χρόνων, χωρίς όμως απολύτως τίποτε παραπάνω να ξέρω τότε. Αργότερα όμως, μετά από κάποιο γεγονός, συνειδητοποίησα ότι η επίσκεψή του εκείνη ήταν καταλυτική, χωρίς υπερβολή, για την πορεία της όλης αναρρώσεως του συζύγου μου και της όλης ζωής του. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν το 1974, μετά πάροδο 12 ετών, που εγώ είχα τελείως ξεχάσει το γεγονός αυτό, όταν πήγα να τον δω στη Σουρωτή και πήγα και τότε μόνη μου και του είπα ότι ήρθα μόνη μου γιατί ο σύζυγος είναι άρρωστος, χαμογελώντας μου λέει, «Α, και τότε λες τον Ευαγγελισμό, ήταν άρρωστος και τώρα είναι άρρωστος, περαστικά του». Αμέσως τότε σκέφτηκα το γεγονός εκείνο και τότε σκέφτηκα ποιος ήταν εκείνος ο απλός μοναχός για μένα εκείνη τη στιγμή και άγνωστος, ο οποίος είμαι σιγουρότατη ότι οι προσευχές του έπαιξαν καταλυτικό ρόλο, όπως και είπα και πριν, στην εν γέννη πορεία του συζύγου μου, όχι μόνο στην πορεία της εγχειρήσεως, αλλά στην εν γέννη πορεία
της ζωής μας ολοκλήρου. Κυρία Βεατρίκη, θα μας πείτε λίγο, θα μας περιγράψετε λίγο τον πατέρα Παΐσιο. Πώς ήταν όταν τον γνωρίσατε? Δεν μπορούσε κανείς από την πρώτη όψη να φανταστεί το μεγαλειώδες του πνευματικού ύψους που έκρυβε αυτός ο απλός μοναχός. Είχε μία απλότητα, είχε ένα παρουσιαστικό που δεν σου έδινε καν την εντύπωση ότι κρυβόταν ένας πραγματικά ολόκληρος θησαυρός μέσα του. Και ακόμη είχε το χάρισμα, λόγω ακριβώς της απλότητός του αυτής και λόγω του ότι, όπως πιστεύω, τον εαυτό του τον είχε για τίποτε, να έχεις το θάρρος να προσεγγίζεσαι, να έχεις το θάρρος να ανοίγεις εξ ολοκλήρου την καρδιά σου, να έχεις το θάρρος να του πεις ό,τι κρεφό σε απασχολούσε και σε βασάνιζε ακόμη, και με αποτέλεσμα όλων αυτών να φεύγεις από εκεί, ενώ πήγες βεβαρημένος και ταλαιπωρημένος και κοπιών και πεφορτισμένος, να φεύγεις ξανάλαφρος, λες και από πάνω σου είχε φύγει χωρίς υπερβολή ένα βάστακτο φορτίο. Είχε το μυστικό αυτό της επικοινωνίας και της χάριτος, κυρίως της χάριτος της θεϊκής, που χωρίς να το καταλαβαίνει κανείς, με την απλότητά του, χωρίς καν να παίρνεις είδηση, μυστικά στο μετέδιδε, και όταν έφευγες και σκεφτόσουν μετά, τότε καταλάβαινες με ποιον είχες να κάνεις, τότε καταλάβαινες ποιος σου μίλησε, τότε καταλάβαινες τι σου είπε, τότε καταλάβαινες τι πρέπει να κάνεις. Πώς σας δεχότανε, θυμάστε? Δεχόταν με μια απλότητα και με ένα χαμόγελο. Έλεγε καλώς την. Τι κάνεις, τι κάνουν τα παιδιά, έλα κάτσε. Αυτό δεν το πράγμα, όταν εγώ ας πούμε αργότερα έμαθα τι εστί πατήρ Παΐσιος, τι ύψος πνευματικότητας, φυσικά νιώθεις ότι πας σε μια πνευματική προσωπικότητα. Αλλά αυτός με την απλότητά του αυτή, με τη χάρη του, με το παιδικό, να το πω αυτό, αν επιτρέπετε, χαμόγελό του, στα έδιωχνε όλα αυτά και είχες έναν συνομιλητή με τον οποίο είχες κάθε άνεση να κουβεντιάσεις μαζί του. Δηλαδή η απλότητά του ήταν κάτι παροιμιώδες, ακόμη και κάτι, και την παρατήρηση ακόμα που σου έκανε, γιατί έπρεπε μερικές φορές να γίνει και κάποια παρατήρηση, κάποια συμβουλή, την έλεγε με τέτοιο τρόπο, χωρίς ποτέ μα ποτέ να σε προσβάλλει, χωρίς ποτέ να σε προσβάλλει, χωρίς ποτέ να σε τίξει, έλεγε ό,τι είχε να σου πει με όλη την καθαρότητα, με όλη την αλήθεια, ώστε να σε βοηθήσει ειλικρινά και πραγματικά. Αυτός ήταν. Κυρία Βεατρίκη, θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας κάποιες εμπειρίες που είχατε μαζί με τον πατέρα Παΐσιο? Ευχαρίστως. Κάποια περιστατικά να μας θυμηθείτε? Ευχαρίστως, ευχαρίστως. Εκείνη την περίοδο, δηλαδή από το 1974 και μετά, είχα στην οικογένειά μου μεγάλα παιδιά, εφηβεία, προβλήματα πάντα υπήρχαν. Οπότε το αποκούμπι ήταν εκεί. Το έλεγε λοιπόν κάποτε ότι τι γίνεται τώρα, όταν ας πούμε λες κάτι σε κάποιο παιδί και αυτό δεν ακούει. Του λες μία, του λες δύο και ακόμα μια φορά. Τότε τι πρέπει να κάνει κανείς? Τότε λέει θα σταματήσεις να λες. Και τι να κάνω? Δεν θα λες τίποτε, αλλά θα πεις Χριστέ μου, Παναγία μου, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Πάρ' το εσύ στα χέρια σου και πρόσεξε, μου λέει, τι θα σου πω. Ακούω, λέω εγώ. Πρόσεξε, μου το τόνισε πάρα πολύ. Από εκείνη την ώρα θα κοιμάσαι ήσυχη, γιατί πρόσεξε πάλι θα σου πω. Τι θα σου πω? Έχουν την υποχρέωση, ακούς, να αναλάβουν πλέον αυτή το παιδί και εσύ θα κοιμάσαι ήσυχη. Και έτσι αναπαυώσουν κι εσύ και έκανες και σωστά κατά το δυνατόν, ας πούμε, την αγωγή στα παιδιά και δεν σε έτρωγε, ας πούμε, η αγωνία τι θα γίνει, τι έκβαση θα έχει το α και το β ζήτημα, γιατί ήδη είχες πάρει τη σωστότερη συμβουλή που μπορούσε να δοθεί ποτέ. Κάποια άλλη φορά τον ρώτησα
Μου άρεσε, ας πούμε, στο σπίτι έτσι να ψέρνω κάτι, και ιδίως τροπάρια της Παναγίας, έτσι, ιδίως από τον παρακλητικό κανόνα, τον μικρό. Του λέω λοιπόν, ξέρεις, λέω, τον Έργα Παπούλη, παρόλο ότι δεν μας χώριζε και ήταν και σεβαστός, τέλος πάντων, εμένα, λέω, μου αρέσει να ψέρνω έτσι από τον παρακλητικό κανόνα. Πειράζει? Όχι, βρε ευλογημένη, μου λέει, δεν παρεξηγούνται αυτοί μεταξύ τους. Ό,τι σου αρέσει, αρκεί να ψέλνεις, αυτό είναι το καλό. Μια άλλη φορά πάλι τον ρώτησα, για πες μου, λέω, παππούλη, για αυτή την ταπείνωση, τι γίνεται, λέω, πώς μπορεί να την αποκτήσει κανείς την ταπείνωση, που είναι, το βλέπω έτσι, δύσκολο πράγμα. Και βέβαια, μου λέει, είναι πολύ δύσκολο, αλλά ξέρεις, λέει, η ταπείνωση δεν είναι όπως πάμε στο μπακάλικο και λέμε, δώσε μια οκά ζάχαρη, δώσε μισή οκά λάδι, δώσε μισή οκά φασόλια. Αλλά, λέω, αλλά, λέει, είναι η αποδοχή με υπομονή των διαφόρων γεγονότων που θα επιτρέψει ο Θεός. Όταν εσύ, μου λέει, όταν ο Θεός επιτρέψει διάφορα γεγονότα, δεν γκρινιάσεις, δεν δυσανασκητήσεις, αλλά το αποδεχτείς, σιγά 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 καλλιεργείται μέσα στον άνθρωπο η ταπείνωση. Εκεί είναι το μυστικό, λέει, στην αποδοχή των γεγονότων. Μια άλλη φορά πάλι, όταν ήμουν μόνη μου πολλές φορές στο σπίτι και είχα κάποιο πρόβλημα, τα προβλήματα όταν είμαστε μια δεκαμελής οικογένεια δεν έλειπαν, φώναζα, παππούλη Παΐσιε, εγώ τώρα έχω αυτό το θέμα, κοίταξε τώρα, τι θα κάνω, πες μου, τι να κάνω, με στενοχωρεί αυτό. Ακούς, έλεγα, άκουσέ με, και έτσι έλεγα δυνατά, γιατί δεν ήταν κανένας στο σπίτι. Όταν λοιπόν κάποτε τον συνήντησα στη σωρωτή, του λέω, έλα, μου λέει, τι θα μου πεις πάλι, να σου πω κάτι, λέω, έλα πες το, λέει, και έτσι χαμογελώντας. Εγώ, λέει, μερικές φορές, εγώ του λέω, μερικές φορές σε φωνάζω, εσύ μ' ακούς? Περίμενα τώρα, χαμογέλασε και μου λέει, αμ τι, κουφός είμαι? Και βέβαια σε ακούω. Πήγα να του πω ότι εκείνη τη στιγμή, άρχισα να του πω ότι κάτι αισθάνομαι, έκοψε την κουβέντα και την μετέτρεψε, πήγε, είπε κάτι άλλο. Δεν ήθελε δηλαδή να φανεί ότι ήταν η επέμβασή του που μου έδωνε εμένα αυτήν την αλλίωση και αυτή την ηρεμία μέσα μου. Μάλιστα. Κάποτε είχε πάει ο άνδρας μου στο Άγιον Όρος, υπέφερα πάντα εγώ από πόνους, ιδιαίτερα στα γόνατα, και τον ρώτησε τι κάνω για την υγεία μου, τέλος πάντων. Λέει, να, υποφέρει πάρα πολύ, έχει πόνους από αρθριτικά. Χαμογέλασε και του είπε, α, τα αθλητικά έχει. Ωραία λοιπόν, έτσι ακριβώς τη μεταμετέφερε ο άντρας μου όλα. Θα της πεις τι να κάνει. Όταν πονάει, να μην παίρνει παυσίπονο, να κρατάει τον πόνο για κάποιον άλλον, ο οποίος δεν αντέχει τον πόνο. Ας το περάσει έτσι αυτή. Τι ωραίο, τι ωραία συμβουλή. Να πονάει για τους άλλους. Μια άλλη φορά πάλι τον ρώτησα, να σου πω, λέω, κάτι, τι μου συμβαίνει. Γελούσε, τι σου συμβαίνει, έλα πάλι, τι έχεις, μου λέει. Να, λέω, μερικές φορές έτσι αισθάνομαι εδώ στο σπίτι, εκεί στο χωριό μας έχουμε κάτι πέτρες χοντρές έτσι και, συγγνώμη, και βαριές, που τις λέμε μπασαμάκια. Μα, λέω, ξέρεις, σαν να έχω μια πλάκα τέτοια που κίνεις, λέω, που έχουμε στην Κόνιτσα. Εδώ στο στήθος σαν να με πλακώνει, με πιέζει. Α, τότε ξέρεις τι γίνεται. Τι γίνεται, λέω. Τότε έρχεται ο πειρασμός. Εγώ θα σα... Ο πειρασμός, μου λέει. Θα σου πω τότε τι θα κάνεις. Τι να κάνω, λέω. Άκουσέ με, λέει, τι θα κάνεις. Τότε θα αρχίσεις να ψέλνεις το πάντον προστατεύεις αγαθή. Εγώ... λέω, εγώ το λέω αυτό το πράγμα. Ακούς τι σου λέω. Πρόσεξε. Εκείνη τη στιγμή θα το ψάλεις αυτό και ο πειρασμός θα φύγει. Και όντως, καταπληκτική συμβουλή. Και όπου την έδωσα, είχε καταπληκτικά αποτελέσματα. Oh,
που πήρα από τον Παπούλη. Φυσικά ούτε περίμενα, είχα βρεθεί στη Σωρωτή μια εβδομάδα πριν τον καλέσει ο Θεός κοντά του. Και φυσικά δεν περίμενα ότι εγώ θα είχα την ευλογία αυτή τη μεγάλη να τον δω εκείνες τις ώρες. Οπότε μια αδελφή με πήρε και με πήγε εκεί που ήταν ο Παπούλης. Μόλις μπήκα τον είδα ξαπλωμένο σε ένα μικρό κρεβατάκι ξύλινο, μια σταλιά ένα κρεβατάκι, αδύνατο φυσικά. Μόλις βγήκα εγώ άρχισα να κλαίω, έβαλα τα κλάματα. Ανασηκώθηκε και μου λέει, μη κλαις μωρέ, μια χαρά είμαι, δεν έχω τίποτε. Αμέσως άλλαξε εμένα η ψυχοσύνθεση και από το κλάμα άρχισα, ασυναίσθητα βέβαια, δεν το καταλάβαινα. Έλεγα δόξα σε ο Θεός συνέχεια, χωρίς να το καταλαβαίνω τι λέω. Αφού κάθισα λίγο, όσο το επέτρεπε βέβαια η στιγμή εκείνη, σηκώθηκα να φύγω. Στεκόμουν σαν μαρμαρωμένη, έτσι ακίνητη στην πόρτα, αμήχανη, δεν ήξερα κι εγώ τι μου γίνεται. Και κάποια στιγμή του λέω, τι να κάνω εγώ τώρα, λέω. Έτσι απεγνωσμένη και χαμογελώντας με απαντάει, ό,τι έκανες πριν, δηλαδή το δόξασε ο Θεός, ήταν η σφραγίδα, η τελευταία του, που έμεινε ας πούμε στην καρδιά μου και στην ψυχή μου. Το δόξασε ο Θεός. Κυρία Βεατρίκη, πώς τον περιγράφουν, μας είπατε πριν για τους συναδέλφους στο ξυλουργείο. Α, εκεί ένας νεαρός τώρα θα είναι βέβαια, λίγο μικρότερος βέβαια από μένα, απορούσαν ας πούμε με την αγωνιστικότητα την πνευματική. Απορούσαν ας πούμε με τον λίγο ύπνο του, γιατί κοιμόταν ελάχιστες ώρες. Απορούσαν με το ότι ο πατήρ Παΐσιος εργαζόταν πάρα πολύ σαν μαραγκός. Ήταν παιδάκια που ήταν και αυτά παραπλήσια εκεί στη Μαραγκοσίνη. Και απορούσαν επίσης πολύ που δεν έτρωγε. Έτρωγε ένα παξιμαδάκι αφού του λέγαν φάει πατέρ Παΐσιε και έλεγε αυτός εγώ έφαγα τώρα είμαι χορτάτος. Και φυσικά τους έκανε καταπληκτική εντύπωση αυτό το πράγμα γιατί ήταν κάτι πρωτοφανές για τα παιδιά αυτά που θέλαν το μεσημεριανό, θέλαν τα γεύματά τους να φάνε. Επίσης κάτι που ήταν πολύ εντυπωσιακό, όταν ήταν άρρωστος φυσικά από αφαίρεση πνεύμονος και ο δεσπότης εκεί της Κόνιτσας δεν τον άφηνε να πάει στο στόμιο, γιατί το στόμιο έχει υγρασία, είναι μόνος ή θέλει ιατρική παρακολούθηση. Λέει λοιπόν ο Παπούλης ότι θα πάω, κάλεσε και την αδερφή του ο σεβασμιότατος και του λέει και της λέει Χριστίνα θα πας και εσύ μαζί του, θα πάρεις και τα φάρμακα, να κάνεις και τις ενέσεις, οπότε να είμαι και εγώ ήσυχος ότι θα έχει μια παρακολούθηση. Με αυτόν τον τρόπο σου δίνω την άδεια να φύγετε. Την ευχή, πώς λέει, είπε στο σεβασμιότατο ο Παπούλης, ξεκίνησαν για το στόμιο με την αδελφή του. Μόλις φτάσανε εκεί, εκεί το μοναστήρι κάτω έχει ένα γκρεμό τεράστιο. Έλα λέει δώσ' μου και τα φάρμακα να τα τοποθετήσουμε. Μόλις τα πήρε τα φάρμακα τα πέταξε όλα κάτω. Έλα λέει κάτσε και εσύ τώρα εδώ πέρα και εγώ και... Έτσι έκανε τη θεραπεία του. Άλλος έκανε θεραπεία. Μου έλεγε δε ένας ο αδελφός ενός νεαρού παιδιού που ήταν λίγο μικρότερος από τον πατέρα Παΐσιο που στην ηλικία των μικρών χρόνων του δημοτικού σχολείου είχε περάσει από κλιματόβεργα που έχει μέσα μια μαλακή ψύχα, κομματάκια, τα οποία έκανε κομποσκίνη. Και με αυτό έλεγε την ευχή. Μικρός, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη δημοτικού. Και επίσης είχε και ένα φυλάδιο, το Αμαρτωλόν Σωτηρία. Και έλεγε στα άλλα τα παιδάκια, πρέπει να διαβάζουμε για να σωθούμε. Αυτός λοιπόν ο μικρός, κάποια μέρα κρύφτηκε πίσω από την ντουλάπα και του λέει η μητέρα του, τι κάνεις εδώ εσύ? Πρέπει μαμά να σωθούμε, λέει, να διαβάζεις και εσύ, είπε ο Αρσένιος, λέει, αυτό το βιβλίο, ναι. Το φυλάδιο, ναι. Εκεί τότε είχαμε λάμπες φυσικά και με τη λάμπα καθότανε στο σπίτι και μάλιστα μερικές φορές η μητέρα του έλεγε σβήσε τη λάμπα, κάτσε να κοιμηθείς. Και έλεγε αυτός καλά, ας πούμε, αλλά τη χαμήλωνε λίγο τη λάμπα και διάβαζε, έπαιρνε και μερικά άλλα παιδάκια για να διαβάζουν βίος Αγίων και τέτοια πνευματικά βιβλία. Μικρός δηλαδή, παιδί δημοτικού. Ας πούμε, σαν παιδάκι πώς
Πώς ήταν ο πατήρ Παΐσιος? Εγώ θυμάμαι απλώς ένα αθόρυβο παιδάκι, τίποτα άλλο. Αθόρυβο. Ένα ήσυχο και αθόρυβο παιδάκι. Γιατί μερικούς που έκαναν έτσι φασαρία και... θυμάμαι ζωηρούς, αλλά αυτόν έτσι μια εικόνα, ας πούμε, μια γλυκύτητα αθόρυβη και απαλή, τίποτα άλλο δεν θυμάμαι. Ποια είναι η εντύπωση που έχουν στην Κόνιτσα για τον πατέρα Παΐσιο? Είχαν ζήσει ως έφηβος, μαραγκό, ως μοναχός στο μήνυμα. Δεν ξέρω βέβαια παλιότερα πώς ήταν, αλλά σήμερα τον ευλογούνται πάρα πολύ. Ιδιαίτερως, ας πούμε, κάνουν και ορισμένες εκδηλώσεις και μνημόσυνα και... πώς το λένε αυτό, έτσι, εκδηλώσεις με περιστατικά της ζωής του, έτσι όπως έτσι αυτό τώρα. Ναι, πάρα πολύ τον ευλογούνται, πάρα πολύ. Έχετε ακούσει περιστατικά από ανθρώπους που τον έχουν ζήσει, τι εντύπωση έχουν στην Κόνιτσα? Συγκεκριμένα όχι, αλλά διάχυτα επικρατεί μία άποψη ότι η Κόνιτσα έβγαλε έναν Άγιο. Αυτό. Ότι η Κόνιτσα έχει την τιμή να έχει από εκεί έναν Άγιο. Και σας είπα ότι τον ευλαβούνται όλοι από εκεί. Και μάλιστα απόδειξε όταν γίνεται το μνημόσυνό του τον Ιούλιο, ξεκινά λεωφορεία πάντα από την Κόνιτσα για να παραστούν εκεί κατά τη διάρκεια του μνημοσύνου. Θέλω να πω δηλαδή, ξεχώριζε η προσωπικότητά του όταν βρισκόταν στον τόπο εκείνο? Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω γιατί έλειπα εκείνα τα χρόνια. Δεν το ξέρω. Μάλιστα. Δεν το ξέρω. Κυρία Βιατρίκη, εσάς, τη ζωή σας, την οικογένειά σας, τα παιδιά σας, πώς θα επηρέασε η παρουσία του πατρός Παϊσίου? Μερικούς καταλυτικά. Σε μερικούς άλλαξε τελείως η πορεία της ζωής τους. Μερικούς λιγότερο βέβαια, αλλά σε μερικούς τελεία αλλαγή στη ζωή τους. Και να πω και κάτι άλλο, χωρίς να θεωρηθεί υπερβολή, ότι και έσωσε και παιδί ο πατήρ Παΐσιος. Μιλάμε κυριολεκτικά, το έσωσε τώρα. Οπότε δεν επηρέασε απλά. Καταλυτικά έσωσε. Μάλλον. Και κάτι άλλο. Πολύ σημαντικό. Υπήρχαν γεγονότα που είχαν, να το πω, μια δυσκολία ως προς την έκβαση και τη λύση που θα έπαιρναν. Ήταν τέτοιου είδους, ας πούμε, τα γεγονότα που έλεγες τώρα τι θα γίνει ακριβώς. Και ο πατήρ Παΐσιος έλεγε, μην στενοχωριέσαι. Δεν ήθελε καθόλου τη στενοχώρια, καθόλου. Μην στενοχωριέσαι. Αυτό θα γίνει έτσι, 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 έτσι. Και όντως, άλλοτε μετά ένα, μετά δύο, μετά τρία χρόνια, γινότανε όπως το είχε πει. Ακόμη, σε κάποιο γεγονός οικογενειακό, μεθόδευσε και τον τρόπο που έπρεπε να ενεργήσω. Μου είπε, θα κάνεις αυτό, αυτό και αυτό και αυτό. Απλό, απλό μεν, αλλά αποτελεσματικό. Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Έτσι. Δηλαδή, ο πατήρ Παΐσιος, σε μένα, ας πούμε, στην οικογένειά μου, έδωσε νέο τρόπο ζωής, και ακόμη αφήρεσε μια αγχώδη ή, να την πω, μια στενάχωρη κατάσταση σε ορισμένα γεγονότα, τα οποία, ενώ μπορώ να πω ήταν βαριά, με την βοήθεια του πατρός Παΐσιο γινόταν ξανάλαφρα. Πώς το κατάφερνε? Τι έλεγε τότε, αφήνω ότι έλεγε, ας πούμε, η εμπιστοσύνη μας να είναι στο Θεό, αλλά αυτό το που σου έλεγε με τα βεβαιότητος, μη στενοχωριέσαι, ότι αυτό θα πάει καλά, το βίωνες από εκείνη τη στιγμή ακόμη. Δεν ξέρω πώς είχε το χάρισμα αυτό, την αγιότητα αυτή, που σου μετέδιδε αυτό το πράγμα και έλεγες και εσύ ότι εντάξει, τέλειωσε αυτό το πράγμα, αφού το είπε, πάει τελείως. Και όντως τελείωνε. Ενώ ήταν δύσκολο, ας πούμε, και το έβλεπες ότι ήταν δύσκολο, και όμως έπαιρνε την τροπή του τον και το σημαντικό ήταν ότι ξαλάφρωνες και εσύ, γιατί άλλο να νιώθεις ένα φορτίο βαρύ στην πλάτη σου και άλλο σου λέει ο άλλος ότι αυτό θα φύγει και θα πάρει την σωστή του έκβαση. Το φορτίο νιώθεις ότι φεύγει από την πλάτη, και αν δεν φεύγει όλο, ξαλαφρώνεις πολύ όμως. Και είχε το χάρισμα αυτό ο πατήρ Παΐσιος να σου ξαλαφρώνει τα φορτία. Ήταν ένας καλός ασυρματιστής του Θεού, όπως έλεγε. Ακριβώς. Μεσολαβητής δηλαδή. Ακριβώς. Και με έναν απλό και εύκολο τρόπο. Δεν σου έλεγε αυτός
δεν ξέρω τι υψηλά νοήμα, απλά πράγματα, πάρα πολύ απλά, καταληπτά, που τα κατάβλε μπορεί και ένα μικρό παιδί ακόμα να το καταλάβαινε. Πιστεύετε ότι έκανε το πατέρα Παΐσιο σημαντικό? Εγώ πιστεύω το εξής, ότι με κάθε συνομιλία με το οποιοδήποτε πρόσωπο είχε επικοινωνία ο πατήρ Παΐσιος, δεν ήταν μόνο αυτά που έλεγε, αλλά πιστεύω ότι καθ' όλη τη διάρκεια που είχε απέναντί του έναν συνομιλητή, προσευχόταν παράλληλα. Δεν ήταν μονάχα τα λόγια που έλεγε και τα οποία φυσικά τα εγκολπωνόμασταν και μας βοηθούσαν, άρα είμαι σίγουρη ότι παράλληλα μας βοηθούσε και η προσευχή του, που κατ' εκείνη ακριβώς τη στιγμή γινόταν για τον καθένα από εμάς. Γιατί δεν μπορεί να εξηγηθεί με λόγια απλά, ας πούμε, κοινά λόγια, να φεύγει κανείς και τόσο ξανάλαφρος και τόσο σίγουρος και τόσο ήρεμος, δηλαδή να φεύγει τόσο αλλιώτικος, χωρίς την πραγματικότητα να έχει αλλάξει τίποτε από τα γεγονότα για τα οποία πήγε να μιλήσει. Επομένως ήταν μια θεία επέμβαση που γινόταν, ας πούμε, στις ψυχές των ανθρώπων με την προσευχή του πατρός Παΐσιου. Εγώ δεν μπορώ αλλιώς πώς να το εξηγήσω, γιατί ήταν όλα αυτά βέβαια που μας έλεγε, ήταν σοφά, ήταν πνευματικά, αλλά για να έχουν τόσο μεγάλη δύναμη μέσα μας και τόση επίδραση και τόση αλλίωση και αλλαγή, πρέπει να συνέβαινε και κάτι άλλο. Mm-hmm. Πρέπει να ήταν συνδυασμός με μια καρδιακή παροσευχή που έκανε εκείνη την ώρα για μας ο πατήρ Παΐσιος, για τον καθένα, και γι' αυτό γινόταν όλα αυτά που γινόταν. Όλες οι επιτυχείς, να το πούμε έτσι, εκβάσεις, στα γεγονότα που έλεγε, ότι και τα βλέπεις εσύ, ήταν πράγματα που μερικές φορές φαινόταν, να το πω χωρίς υπερβολή, άλλη το θέμα, δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Και έλεγε αυτό, μη στενοχωριέσαι, θα γίνει αυτό, μη στενοχωριέσαι. Και γινόταν. Και αυτό γινόταν. Οπότε από εκείνη την ώρα εσύ, βέβαια αντιμετώπιζες τη δυσκολία, αλλά πλέον με άλλο πρίσμα, είχες μια άλλη πλάτη πια. Ακουμπούσες κάπου αλλού, στηριζόσαν σε κάποιον άλλον, στηριζόσαν σε κάτι άλλα λόγια, σε μια άλλη υπόσχεση που το έλεγε ένα σημαίνον πρόσωπο, δεν το έλεγε όποιος να είναι, που αυτό το πρόσωπο είχε τόση αξία, ας πούμε, και τόση, ας πούμε, καθαρότητα και αγνότητα να μιλήσει στο Θεό, οπότε εσύ αυτό το νιώθες, ένιωθες μέσα σου, δεν μπορώ παιδιά να το πω, κάτι το αλλιώτικο. Δεν είναι μερικά πράγματα που δεν περιγράφονται με λόγια, ας πούμε, καρδιακές καταστάσεις και συγκινήσεις. Δεν περιγράφονται. Είναι κάτι δύσκολο. Αλλά ήταν όμως σημαντικότατες για την ζωή, για τη ζωή μου εμένα, για τη ζωή μου. Και αντιμετώπιζα, είχα οικογένεια, είχα γραφείο, είχα τόσα πράγματα, και εκείνος έλεγε μη στενοχωριέσαι, μη στενοχωριέσαι. Και κρατιόμασταν στα πόδια μας. Και με άνεση. Κυρία Βεατρίκη, οι άνθρωποι της γενιάς μας παρατηρούμε ότι, επειδή δεν τον έχουν γνωρίσει,
και έχουν γνωρίσει μια άλλη πλευρά του πατρός Παϊσίου που προβάλλεται κυρίως της προφητείας του για τα έσχατα, όχι του βίου του και αυτών όσων τώρα μας λέτε. Γι' αυτό η γενιά μας, με όλο αυτό το ντόρο που έχει γίνει γύρω από το πρόσωπό του, τον αμφισβητεί και πολλές φορές τον διακομωδεί. Θα έχετε ακούσει κάποια περιστατικά. Εσείς που τον έχετε γνωρίσει, τι λέτε πάνω σε αυτά και πώς θα, υποθετικά ας πούμε, ίδιος πώς θα αντιδρούσε σε κάτι τέτοιο? Δυστυχώς ο κόσμος σήμερα, ας πούμε, εντυπωσιάζεται αν ακούσει ότι έγινε ένα τάγμα. Έγινε ένα τάγμα. Τι είπε εκείνος. Αυτά είναι εντάξει και αυτά καλά και ευάρεστα κλπ. Αλλά το μυστικό είναι αλλού. Όπως έλεγε και ο πατήρ Παΐσιος, το μυστικό είναι στον άνθρωπο να έχει το καλώδιο, να έχει την πρίζα, να έχει το καλώδιο δεμένο στην πρίζα που πρέπει. Εάν, ας πούμε, το καλώδιο το αφαιρέσεις από εκεί που είναι δεμένο και κοπεί το ρεύμα, χάνεσαι τελείως. Δεν είναι... Και σήμερα, ας πούμε, εάν, ας πούμε, εμείς σήμερα είχαμε τον πατέρα Παΐσιο, θα σου έλεγε ότι, παιδί μου, μην ανησυχείς, ο Θεός μας αγαπάει, ο Θεός έχισε το αίμα Του. Ο Θεός έκανε αυτό και αυτό και αυτό για μας. Θα μας αφήσει ποτέ ο Θεός? Μη φοβάσαι και την κρίση, μη φοβάσαι και την τρόικα, ξέρω εγώ πώς τα λένε όλα αυτά, γιατί ο Θεός μας έχει παιδιά Του και μας αγαπάει. Εμείς όμως βλέπουμε τα τεχνικά όλα και δεν εισχωρούμε λίγο βαθύτερα στο θέμα ανθρώπισης του Θεού, στο θέμα θυσία Θεού, στο θέμα αγάπης Θεού, που είναι και τα κυριότερα και τα πιο σοβαρά για τη ζωή μας. Αυτά δυστυχώς εμείς τα αφήσαμε στην άκρη, σαν κάτι των γιαγιάδων, ας πούμε, και των παππούδων αυτό, ίσως σαν κάτι και παραμύθια για μερικούς, και στηριζόμαστε τότε στην τεχνική, ας πούμε, εξέλιξη, στο δάνειο που θα πάρουμε από τον Τρόικα, στις επιχειρήσεις. Είναι λάθος όμως, δηλαδή λάθος τοποθέτηση. Βέβαια, κανένας και θα εργαστεί και θα αγωνιστεί, αλλά δεν θα τον φάει, γιατί σήμερα τον άνθρωπο τον τρώει στενοχώρια. Τον τρώει, τι θα γίνω, μα που τι θα γίνεις? Ο πατέρας θα αφήσει ποτέ τα παιδιά του? Ο Χριστός μας θα μας αφήσει ποτέ? Αυτό θα έλεγε ο πατήρ Παΐσιος. Βρε παιδιά, θα έλεγε. Ο Χριστός έχισε το αίμα του για μας. Σταυρώθηκε. Εσύ τι αγχώνεσαι, τι πεθαίνεις? Δεν θα σε αφήσει έτσι. Μην θέλουμε, ας πούμε, να έχουμε, ξέρω εγώ, μπορεί να στερηθούμε εκείνα που είχαμε παλιότερα, κάπως περισσότερα. Δεν θα μας αφήσει όμως ο Θεός. Εάν μέσα μας αυτό το νιώθουμε και σταματήσουμε, ας πούμε, να αγωνιζόμαστε ότι αχ, τι θα κάνουμε, θα ηρεμήσουμε και θα είμαστε μια χαρά. Και όχι μόνο αυτό, και θα πάνε όλα μια χαρά. Εγώ έχω, ας πούμε, γεγονότα από τη ζωή μας που έγιναν, παιδιά μου, θαύματα. Πώς να πω, θαύματα κυριολεκτικά. Είδαμε εμείς θαύματα στη ζωή μας. Εμείς τώρα ξεκινήσαμε δύο υπαλληλάκια με τον άντρα μου, με μισθούς, με τίποτε. Και κάποτε, δεν ξέρω να σας το πω αυτό, είπαμε να κάνουμε ένα σπίτι. Τι να κάνουμε, σπίτι με δάνεια κλπ. Και παιδιά, τι να σας πω, ότι ερχόταν άνθρωποι και μας παρακαλούσαν και μας έλεγαν να σου δανείσω τόσα, πάρε τόσα, κάνε τόσα. Με το ζόρι μας έδιναν χρήματα. Και το λέω αυτό τώρα, το σπίτι της προσευχής. Γιατί έγινε με σειρά δωμάτια. Αλλά εμείς τι λέγαμε όμως? Κύριε, όσο θέλεις κάνε, ό,τι θέλεις κάνε, όπως θέλεις κάνε. Αυτό είναι το μυστικό. Δηλαδή να μην προπορευόμαστε. Αυτό είναι το λάθος μας, ότι ξεκινάμε εμείς μπροστά. Πίσω εμείς, παιδιά. Πίσω από τα βήματα μπροστά του Κυρίου και από πίσω εμείς. Όχι πρωτοπόροι εμείς μπροστά να τα κάνουμε και να τα λύσουμε όλα. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Πελαγώνουμε μετά, στενοχωριόμαστε και αρχίζει μετά. Τρογόμαστε πρώτο με τον εαυτό μας, παιδεύουμε τον εαυτό μας, τον λιώνουμε και τον εαυτό μας. Δυστυχώς επηρεάζουμε και τους άλλους. Και αντί να έχουμε μια ωραία ατμόσφαιρα που έχουμε χίλια καλά, δεν θα σκεφτούμε, για κοίτα, έχω δύο ωραία χέρια, πιάνω τα χέρια, μάτια έχω, βλέπω, έχω δύο πόδια, έχω δύο αυτιά. Έχω, τι έχω? Σκεφτήκαμε ποτέ ότι χρειάζεται μια δοξολογία για όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε? Το σκεφτήκαμε ή ας πούμε τα θεωρούμε δεδομένα? Δεν είναι δεδομένα. Ο άλλος που είναι τυφλός, ο άλλος που είναι χολός, ο άλλος που έχασε το χέρι του, τι να πει αυτός ο καημένος? Εμείς όμως αυτά, όχι, θέλουμε, ξέρω εγώ, τα ευρώ, θέλουμε, ξέρω εγώ, τη σταθερή δουλειά, θέλουμε, δεν ξέρω και τι θέλουμε. Και αυτά τα δώρα του Θεού είναι λίγο, είμαστε, παιδιά μου, αχάριστοι, αχάριστοι δυστυχώς. Έχουμε τόσα πολλά δώρα και τα αφήνουμε στην άκρη
και ζητούμε τη σύγχρονη εποχή στα δώρα. Είναι λάθος, μεγάλο. Κυρία Βεατρική, για να γυρίσουμε τώρα λίγο στον πατέρα Παΐσιο. Ναι. Αυτά που γράφονται για τον γέροντα είναι αλήθεια? Αυτά που γράφει το μοναστήρι είναι εξ ολοκλήρου αλήθεια. Τώρα τα άλλα δεν ξέρω. Αλλά αυτά είναι πράγματα τα οποία τα είπε ο γέροντας και τα οποία τα κατέγραψαν οι μοναχές. Είναι αληθέστατα όλα. Τώρα τα άλλα βιβλία δεν ξέρω, παιδί μου, δεν ξέρω. Εμείς με τι, πώς πρέπει να προσεγγίζουμε τη ζωή του γέροντα Παϊσίου, με τι αισθήματα, με τι σκέψεις, πώς πρέπει? Αυτά τα βιβλία που εξεδόθησαν από το μοναστήρι και νομίζω εξεδόθηκε το τέταρτο, το οποίο είναι υπέροχο περί προσευχής, αυτά είναι όλα εξαιρετικά για την βιωτή του ανθρώπου, όλα. Και για εκείνους που έχουν οικογένεια και για εκείνους που δεν έχουν και για κάθε, ας πούμε, τάξη ανθρώπων. Και είναι λόγια αυτούσια. Εκεί δεν υπάρχει καθόλου νοθεία. Γιατί βγήκαν στο μοναστήρι από καταγραφές των αδελφών. Τα άλλα βέβαια δεν ξέρω, είναι καταγραφές διάφορες, αυτοί που τα γράφουν ξέρουν, αλλά αυτά είναι τα πλέον αυτούσια. Δηλαδή διαβάζοντας τα αυτά, είναι κανείς σίγουρος ότι αυτά τα είπε ο γέροντας Παΐσιος. Σιγουρότατα. Ναι, ναι. Εκεί στο μοναστήρι, όταν ζούσε ο γέροντας, οι αδελφές, εσείς, ο κόσμος, αντιλαμβανόσασταν την προσωπικότητα του γέροντα Παΐσιου? Βέβαια. Απόδειξη είναι ότι όταν γινόταν γνωστό ότι βγήκε ο πατήρ Παΐσιος από το Άγιον Όρος, η ουρά που γινόταν εκεί πέρα και ο κόσμος ήταν κάτι το καταπληκτικό. Ο άλλος δεν πάει να δει, ας πούμε, στα καλά καθούμενα έναν οποιονδήποτε άνθρωπο. Βγαίνει να δει κάποιον που έχει αξία. Και ούτε και από περιέργεια πηγαίνει. Πάει να πάρει την ευχή του και μόνο. Πλήθος κόσμου, ουρές, συνέχεια, να κάτσεις στην ουρά. Ακόμα τώρα, ας πούμε, μου έλεγαν τα παιδιά στη μνήμη του που έγινε στο μνημόσυνο, ο γιος μου νομίζω 3 ώρες κάτσε στην ουρά για να πάει να προσκυνήσει στον τάφο του. 3 ώρες στην ουρά. Ο κόσμος ξέρει που πάει, δεν πάει, γιατί πάει εκεί πέρα. Γιατί έχει πλέον, μερικοί έχουν και προσωπικές εμπειρίες ακόμα και τώρα. Λέγονται πολλά, δεν ξέρω τώρα ποια είναι αλήθεια, τι είναι άλλα, αλλά πάντως έχουν και προσωπικές εμπειρίες πολύ. Για να τον ευλαβούνται τόσο, έτσι κουτουρού, δεν γίνεται. Τώρα, τα βιβλία πάντως είναι αυτούσια. Αυτό είναι γεγονός. Και αυτά είναι καλά να τα διαβάζει κανείς, γιατί είναι πολύτιμα. Θα θέλατε να μας πείτε λίγο, επειδή μιλήσαμε για την κρίση, ποια ήταν η εποχή η δική σας, οι δομές της κοινωνίας όταν εσείς ήσασταν νέα και πώς βλέπετε σήμερα την εποχή και τις ανάγκες? Πρώτα έχουμε μία τεράστια διαφορά. Ας πούμε, τεράστια διαφορά ως προς τον τρόπο ζωής. Εμάς τα χρόνια, ας πούμε, τα δικά μου, μας διέκρινε εν αντιθέση με σήμερα η απλότητα. Η ζωή μας ήταν πάρα πολύ λιτή και πολύ απλή. Δηλαδή στα σπίτια τότε, είτε βέβαια εξ οικονομικών αναγκών, είτε δεν ξέρω από τι το είχαμε μέσα μας, δεν υπήρχαν τα περιττά πράγματα τα οποία είναι άφθονα σήμερα, δεν χωράνε οι ντουλάπες. Τότε, εκείνα τα χρόνια, αν έπαιρνες ένα ρούχο ή ένα ζευγάρι παπούτσια, ήταν κάτι σημαντικό. Επίσης κάτι άλλο πολύ σημαντικό ήταν ότι εμείς τότε τη λέξη αυτή που είναι τώρα σύνθηκη με τον άνθρωπο, άγχος, δεν την ξέραμε. Αγώνα είχαμε, κόπο είχαμε, δουλειά πολύ είχαμε, αλλά δεν μας έτρωγε αυτό το «αχ, τι θα κάνουμε», δεν είχαμε καθόλου τέτοιο πράγμα. Είχαμε, μπορώ να πω, μια ηρεμία μεγάλη στη ζωή μας. Και αυτό βοηθούσε πάρα πολύ και εμάς και την οικογένειά μας. Η ζωή ήταν έτσι πάρα πολύ απλή. Χωρίς αυτά όλα τα τέτοια παραγεμίσματα που σήμερα το κάθε σπίτι, ο κάθε άνθρωπος έγινε ένα παραφουσκωμένο πράγμα. Στριμώχνουμε και σκάζουμε ύστερα. Φυσικά, μας στριμώξεις ένα πράγμα πάρα πολύ, θα σκάσεις, πώς θα τα χωρέσεις. Αυτό γίνεται και σήμερα. Υπερκαταναλωτισμός, υπερπλουτισμός, Τι να πω, γεμίσαν. Τώρα βλέπετε, ας πούμε, πετάς ρούχα. Που εκείνη τη δικιά μας εποχή, για να αγοράσεις ένα ρούχο, ήταν κάτι σημαντικό, ας πούμε, και το χαιρόσουν. Δηλαδή, οι μικρές χαρές της εποχής μας έχουν εκλείψει τελείως τώρα. Τώρα θέλουμε πολύ μεγάλα γεγονότα
να πάμε, ξέρω εγώ, στις Μπαχάμες που να πάμε, για να χαρούμε. Ενώ τότε και ένα ταξιδάκι ως την παραλία να πήγαινες ήταν σημαντικό. Οι ευκολίες δηλαδή της εποχής μας δεν νομίζετε ότι κάνουν καλύτερο το επίπεδο ζωής των ανθρώπων? Νομίζω αν κανείς ξέρει να τις χρησιμοποιήσει και να τις αξιοποιήσει. Γιατί μπορεί να τα έχεις όλα και να λες ότι δεν έχω τίποτε. Εξαρτάται πώς τα χρησιμοποιείς και πώς τα βλέπεις. Γιατί σήμερα όλα τα σπίτια είναι εξοπλισμένα και όμως ο κόσμος γιατί βαρυγκωμάει? Που πατάει σήμερα, πατάει κουμπιά, ούτε μπουγάδες έχει, ούτε κόπους έχει, ούτε τίποτε. Και όμως ζητάνε και δεν είναι ευχαριστημένοι. Δεν είναι ότι... Δεν είναι το θέμα, εγώ νομίζω τώρα, δεν ξέρω, εγώ είμαι και μεγάλη και το μυαλό μου μπορεί να μην λειτουργεί και σωστά. Δεν είναι ότι είναι το χρήμα που λείπει, είναι ότι οι σωστές αξίες πήγαν στην άκρη. Και σωστή αξία, η πρώτη και μεγάλη, είναι ο Θεός. Άμα ξεκοπεί ο άνθρωπος από εκεί, ό,τι και να του δώσεις, ό,τι μα ό,τι, τα μεγαλύτερα πλούτη, δεν ευχαριστιέται, πάει, τελείωσε. Ενώ λιγότερα, όταν έχεις Θεό μέσα σου, είσαι καταχαρούμενος, είσαι ευχαριστημένος, αγαπάς τον γείτονα, τον βοηθάς, τον βλέπεις, τον συνδράμεις, χαίρεσαι. Τώρα ο κόσμος δεν χαίρεται. Δεν χαίρεται. Ή πρέπει να γίνει κανένα μεγάλο γεγονός, να χαρεί και λίγο και θα πέσει πάλι, θα πέσει καμηλά. Τότε εμείς είχαμε μια μόνιμη, έτσι, να το πω, μια μόνιμη ηρεμία μέσα μας. Δεν μας έτρωγε, ας πούμε, το... Αχ, και ξέρω εγώ. Και είχαμε υποχρεώσεις και πολλές. Δεν ήταν και... Εμείς όμως, συγγνώμη που θα το πω, αλλά βλέπουμε και ανθρώπους σήμερα με Θεό που δεν μιλάνε στο γείτονα. Για να σου το πω έτσι. Ναι, εγώ θα πω ότι πού τον βάζουν το Θεό. Μπορεί να είναι ένας Θεός θεωρητικός, χωρίς να είναι καρδιακός Θεός. Γιατί έχει διαφορά. Άλλο ότι Θεέ μου και μπορεί να έχω και τα εικονίσματα και ξέρω εγώ και... Άλλο όμως ότι δεν τον έχω μέσα στην καρδιά μου. Είναι τελείως διαφορετικό το ένα με το άλλο. Μπορεί να λέω Θεέ μου ή να πάω, ξέρω, μπορεί και στην εκκλησία να πηγαίνω, αλλά μέσα μου δεν υπάρχει. Και άμα δεν είναι μέσα στην καρδιά και αν δεν είναι ο πρώτος μέσα στην καρδιά, δεν γίνεται τίποτε. Αυτό φταίει. Μας είπατε ότι βλέπατε τον πατέρα Παΐσιο στη Σουρωτή. Η Σουρωτή, από ό,τι γνωρίζουμε, είναι ένα μοναστήρι το οποίο βρίσκεται λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη. Ποια ήταν η ανάγκη να βγει ο πατήρ Παΐσιος έξω στον κόσμο? Τι τον οθούσε προς αυτό το... Πρώτα απ' όλα, δηλαδή, αφήνω το γυναικείο μέρος που οι γυναίκες δεν μπορούν να μεταβούν στο Άγιον Όρος, αλλά ίσως και πολλοί άλλοι άνθρωποι δεν έχουν από διαφόρους λόγους τη δυνατότητα να πάνε στο Άγιον Όρος. Πιστεύω εγώ τώρα, αυτή είναι προσωπική μου γνώμη. Εκεί όμως ήταν η μετάβαση, ας πούμε, πολύ πιο εύκολη να πάνε να τον δουν. Έτσι, νομίζω εγώ, δεν ξέρω. Ο πατήρ Παΐσιος, εσείς όταν το συναντήσατε, είχε επίγνωση, θεωρούσατε ότι είχε επίγνωση της αγιότητάς του, γιατί μιλάμε ότι... Όχι φυσικά. Οι μεγάλοι Άγιοι νομίζουν ότι δεν είναι τίποτε. Ποιο, ο πατήρ Παΐσιος νόμιζε ότι... Μα γι' αυτό είπα πριν ότι δεν, σε αυτό το πράγμα, εκείνο που φαινόταν ένας απλός καλογεράκος, να το πούμε έτσι. Ένας απλός, να το πω έτσι, ένας απλός ανθρωπάκος, ο οποίος καθόταν και μιλούσε με σένα, σαν ίσως προς ίσον, κατάλαβες. Το πίστευε δηλαδή αυτό το πράγμα? Μα πώς να σου πω, ένιωθες κάτι αλλιώτικο μέσα, γιατί μπροστά, ας πούμε, σε έναν, θα νιώθεις και ένα δέος, θα νιώθεις και ένα τρόμο, με τον τρόπο του, ας πούμε, και με την γλυκύτητα αυτή, σου τάκουβε όλα αυτά και ένιωθες ότι έχεις κάποιον που σε αγαπάει. Το κυριότερο, ας πούμε, ότι αυτός ο άνθρωπος σε αγαπάει εσένα και μπορείς, ας πούμε, να μιλήσεις μαζί του. Πώς μιλάς με έναν άνθρωπο που ξέρεις ότι σε αγαπάει και ότι τον αγαπάς? Μιλάς έτσι, ανοίγεις την καρδιά σου. Ενώ μαζί είναι κανένας, ξέρω εγώ, σπουδαίο πρόσωπο κλπ. Κουμπώνεσαι, σφίγγεσαι, λες τι θα πω τώρα, τι θα κάνω, πώς θα καθίσω, πώς θα κοιτάξω. Ενώ εκεί ανοιγόσαν γιατί έβλεπες την αγάπη του. Μια αγάπη, πώς να το πω παιδιά, τρυφερή αγάπη, πώς να σου πω. Μια αγάπη έτσι ανιδιοτηλής, μια αγάπη μαλακή, μια αγάπη, μια λεπτότητα. Αυτός ο άνθρωπος είχε μια τρομερή λεπτότητα. Δηλαδή σε άγγιζε, πώς έτσι μαλακά πιάνεις κάτι πολύτιμο, κάτι που φοβάσαι να το ακουμπήσεις, έτσι σε είχε. Και από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, παρά την ποσότητα των ανθρώπων που τον βλέπαν καθημερινά, με όλους, από ό,τι μας είπατε, είχε μια προσωπική επαφή. Όχι μόνο προσωπική, αλλά ο άνθρωπος αυτός καθότανε, όχι ώρες, μπορεί και 24 ώρες ολόκληρο, να μην ξαπλώσει, να μην ξεκουραστεί. Γιατί όλοι πήγαιναν στο ναό, άλλοι απ' έξω από το ναό περίμεναν, έβγαινε και από εκεί
και καθόταν και στεκόταν όρθιος ώρες ολόκληρες για να ακούσει τον καθέναν. Γιατί μιλάμε, δεν μιλάμε για 100 και 200 ανθρώπους, μιλάμε για κόσμο πολύ. Και όμως καθόταν ακούραστος και σε όλους θα είχε να πει τον παρηγορητικό του λόγο και τη συμβουλή του. Και κατά περίπτωση φυσικά, σε άλλους περισσότερο, σε άλλους λιγότερο, όπως ό,τι χρειαζόταν στον καθένα. Εσάς σαν συγχωριανή, σας αντιμετώπιζε κάπως διαφορετικά, πιστεύετε? Δεν νομίζω, όχι, όχι, δεν νομίζω, όχι. Δεν είπα στην αρχή, όταν κάποτε είχα πρωτοπάει, είχα γυρίσει και πρόσφατα από την Γόνιτσα και θεώρησα εγώ ότι θα τον ευχαριστούσε να του πω για την οικογένειά του. Και του είπα, είδα και τη Χριστίνα, είδα και τον Λουκά, χαμογέλασε και μου είπε, όλοι είμαστε παιδιά του Αδάμ. Όχι, λέω, την έπαθα τώρα. Φυσικά δεν είπα τίποτε μετά. Λέω, γκάφα έκανες τώρα. Βέβαια, για όλους δεν ήμουν εγώ, ας πούμε, η χωριανή του. Μου έλεγε καμιά φορά η σημαντήτρια. Μου λέω, τότε δεν μου έλεγες και τίποτε, καμιά κουβέντα τότε. Λέω, τι μ' άφησες τότε, λέω. Γελούσε. Κυρία Βεατρική, αν ήταν τώρα εδώ ο πατήρ Παΐσιος ή εσείς, έτσι όπως βιώσατε τον πατέρα Παΐσιο, τι θα έλεγες στους ανθρώπους, στους νέους, αυτούς που είναι εκεί έξω, σε εμάς, σε όλους αυτούς που θα θέλουν να τον έχουν γνωρίσει και δεν τον έχουν γνωρίσει? Θα έλεγε, απλοποιήστε παιδιά τη ζωή σας, κάντε τη ζωή σας αυτά που λέει ο Χριστός και θα είστε ευτυχισμένοι. Μην την κάνετε πολύπλοκη, θα έλεγε, τη ζωή. Αυτό πάθαμε σήμερα, χαρίκλια. Τη ζωή την κάναμε πολύπλοκη. Πιάνουμε από εδώ, πιάνουμε από εκεί, πιάνουμε από αλλού. Και εκεί που πρέπει να πιάσουμε, εκεί δεν πιάνουμε. Γι' αυτό βουλιάζουμε. Αυτό θα έλεγε ο πατήρ Παΐσιος. Νομίζω δηλαδή αυτό θα έλεγε. Κρατηθείτε, παιδιά, θα έλεγε, από εκεί που είναι το γερό κράτημα και το σωτήριο κράτημα. Τα άλλα ψεύτικα. Δεν θα τα αφήσουμε και τα άλλα. Τα άλλα θα τα αγγίζουμε. Τα άλλα θα τα αγγίζουμε. Το γερό το κράτημα θα είναι από άλλον, από αυτόν που χρειάζεται. Από αυτόν που και τον έχουμε ανα πάσα ώρα στη διάθεσή μας. Ένα Κύριε να πούμε και τρέχει. Ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, αλληλούια. Και στην άξαντη Φαραώ και την δύναμη να το ιστόλωσαν τελικά, αλληλούια. Ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, αλληλούια. Το πατάξαντη βασιλείς μεγάλος, αλληλούια. Ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, αλληλούια. Τον Θεό βασιλέα των αμοραίων, αλληλούια. Ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, αλληλούια. Και δόντι την είναι αυτό κληρονομία, αλληλούια. Ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, αλληλούια. Ότι μη ταπεινώσει μόνο εμείς τη μόνο Κύριος, αλληλούια. Ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Μας περιγράψατε ότι στη ζωή σας ο πατήρ Παΐσιος είχε μια παρέμβαση πάντα με ένα έτσι συμβουλευτικό τρόπο. Πολύπλευρη. Αυτή η συμβολή που σας προσέφερε, πιστεύετε ότι ήταν από τη σοφία του, ήταν από την εμπειρία του σαν μοναχός, από την εμπειρία που μιλάει με τον κόσμο, από την αγιότητά του, από τι μπορεί να ήταν? Το πρώτο που πιστεύω ήταν από την αγιότητά του. Το πρώτο που πιστεύω ακράδαντα ήταν από τον αγώνα που έκανε από παιδάκι ακόμη να κάνει το θέλημα του Θεού. Το πρώτο που πιστεύω είναι ότι είχε ξεριζώσει τελείως κάθε ατομικό του θέλημα, κάθε ατομική του επιθυμία και ζούσε μόνον αυτός ο άνθρωπος για τον Χριστό. Γιατί μου έκανε εντύπωση πολλές φορές, ήταν και ψυχολόγος, ήταν και παιδαγωγός, ήταν και μάνα, ήταν και πατέρας, ήταν και δάσκαλος. Για να έχεις όλες αυτές τις ιδιότητες, κάτι πρέπει να συμβαίνει. Δεν μπορεί να τάξει ένας άνθρωπος που τελείωσε μόνο το δημοτικό να έχει όλα αυτά τα χαρίσματα. Επομένως κάτι άλλο συνέβαινε. Και τι άλλο παρά θεϊκή επέμβαση, η οποία όμως το εδόθη έπειτα από έναν αγώνα που έκανε από παιδάκι και σε όλη του τη ζωή. Για τον πατέρα Παΐσιο ένα μόνον υπήρχε, ο Χριστός, τίποτα άλλο δεν υπήρχε. Τίποτα άλλο αυτό. Και βέβαια
κατ' επακολούθηση, ας πούμε, και τα παιδιά του Θεού. Τα αγαπούσε, τα πονούσε, προσευχόταν για όλους, αλλά κρατιόταν γερά από εκεί. Από ό,τι φανταζόμαστε, κύριε Πατρίκη, το συναντήσατε αρκετές φορές στη ζωή σας, έτσι δεν είναι? Υπήρχαν συμβουλές οι οποίες ήταν αντίθετα με τη λογική? Βεβαίως και υπήρχαν. Και εσείς σε αυτή την περίπτωση τι κάνατε? Δηλαδή υπήρχαν συμβουλές. Τον ακολουθάγατε, τον επακούγατε τυφλά? Ας πούμε, έλεγε, μου έλεγε αυτό το πράγμα, θα γίνει έτσι. Και εγώ μέσα μου, επειδή έβλεπα μια φοβερά μεγάλη δυσκολία σε αυτό το γεγονός, μέσα μου λίγο, όταν μου το έλεγε, λίγο έλεγα που θα γίνει. Αλλά, πρόσεξε όμως, επειδή έλεγα, αφού το είπε, έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, άρα θα γίνει έτσι. Και έφευγα, μπορεί και την ώρα που μου το έλεγε, λίγο πώς να το νιώθω, λίγο σαν, επειδή ήξερα ότι πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό και πολύ δύσκολο ζήτημα εκείνη τη στιγμή. Έπειτα όμως, όταν μου μιλούσε, έφευγα με πλήρη την πεποίθηση ότι αυτό θα γίνει όπως το είπε ο πατήρ Παΐσιος. Και γινόταν έτσι. Χρειαζόταν σε κάθε ένα πρόβλημα που του εκθέτατε να το περιγράφετε πλήρως? Βεβαίως. Με λεπτομέρειες. Ότι αυτό συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση, συμβαίνει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και μου έλεγε χαμόγελο, μη στενοχωριέσαι. Αυτό θα κάνει, έλεγε όμως και συμβουλές, ας πούμε, ορισμένες. Θα γίνει αυτό, θα γίνει αυτό και αυτό. Η προσευχή βέβαια πάνω απ' όλα πάντα. Η προσευχή και η εμπιστοσύνη στο Θεό. Αυτά τα δυο τα είχε πάντα τα πρώτα όπλα, ας πούμε. Πάντα. Αλλά έφυγες με πλήρη, όχι συνέστηση, όχι πεποίθηση. Πώς να σου πω, με πληρότητα ότι έτσι που το είπε, παρόλο που ήταν δύσκολο, δύσκολο. Ότι θα γίνει έτσι. Και γινόταν, παιδιά, γινόταν αυτό το πράγμα. Γινόταν. Βέβαια μπορεί να πέρασε και ένας χρόνος και δύο χρόνια, μπορεί και τρία χρόνια ακόμη. Περίμενες όμως, αλλά στο τέλος γινόταν. Έπαιρνε δηλαδή την έκβαση, τη σωτήρια που είχε πει ο πατήρ Παΐσιος. Τώρα τον επικαλείστε, τώρα τον νιώθετε? Φυσικά. Τον άρα νιώθετε ακόμα την παρουσία του? Φυσικά, τον επικαλούμε κάθε τόσο και τον φωνάζω και τώρα που, αφού λέω μ' άκουγε τότε, τώρα θα μ' ακούει καλύτερα. Τώρα εκεί που είναι, βέβαια τον έχω σε 2-3 μέρη και στο σπίτι μου. Και τη φωτογραφία του. Ακούει, κυρία Βέτρικη? Πώς άκου, λέει, δεν ακούει? Τώρα δεν ακούει? Πιο καλά ακούει τώρα. Πιο εύκολα, γιατί δεν παρεμβάλλονται τώρα και τίποτα άλλες δυσκολίες. Τώρα από εκεί που είναι και ακούει και τρέχει και βοηθάει και το καταλαβαίνεις κιόλας αυτό. Εγώ πολλές φορές λέω, παππούλη, κοίτα τώρα, βλέπεις, είναι δυσκολία αυτό. Κάνε εσύ, βόηθα και βοηθάει. Θα σας δυσκολέψω, θα σας πω μια ερώτηση που την είπε πριν και ο Χαράλαμπος, θα την επαναλάβω. Θα αναφερθώ σε κάποια έτσι παιδιά οι οποίοι ίσως το διακομωδούν τον πατέρα Παΐσιο. Ο πατήρ Παΐσιο θα θύμωνε μαζί τους? Όχι, καθόλου. Μα δεν θύμωνε με κανένα ο πατήρ Παΐσιο. Ο πατήρ Παΐσιο, ξέρεις, ότι μπορεί να, ας πούμε, όταν του μιλούσες για θέματα πίστεως, όταν του μιλούσες για τον Χριστό, όταν του μιλούσες για την πίστη μας, τότε μπορεί να στενοχωριόταν. Αλλά όταν του πες ότι θα το πεις, θα έλεγε, μωρέ, μπράβο, τι ωραία που λένε για μένα. Δεν θα στενοχωριόταν. Μάλλον ναι, στις συμβουλές. Όχι. Αλλά Αρσένη, κοίταξε να δεις, από τα παιδιά μου, ας πούμε, αυτά που είχαν πιο πολύ επαφή με τον πατέρα Παΐσιο, ωφελήθηκαν πάρα πολύ. Αυτά που είχαν λιγότερο. Εμείς δηλαδή που δεν τον ξέρουμε, έχουμε εσείς παράπονα. Διαβάζετε τα βιβλία του όμως τώρα. Όποιος θέλει τον γνωρίζει πάρα πολύ καλά τώρα. Πάρα πολύ. Τα βιβλία του είναι σαν να μιλάει ο ίδιος, Χαράλαμπε. Είτε τον γνώρισε είτε όχι, διάβασε το βιβλίο του και νομίζει θα τον δει εκεί ζωγραφιστόν. Έχει και λίγο και πλάι του και τη φωτογραφία, θα τον βλέπει κιόλα και θα διαβάσει και θα. Να κάνω και μια άλλη ερώτηση. Επειδή ξέρουμε ότι οι Άγιοι είναι άνθρωποι που έχουν κάποιες αδυναμίες και αυτοί όπως έτσι ξεκινάνε τουλάχιστον. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάποιες από τις προφητείες που μπορεί να είπε ο πατήρ Παΐσιος ή μπορεί να τις εξέλαβαν κάποιες προφητείες μπορεί να ήταν λάθος ή μπορείτε εσείς που τον ξέρατε να μας πείτε κάποιο αρνητικό της προσωπικότητάς του. Δηλαδή, με ποια έννοια, ότι ήταν ένας άνθρωπος που είχε και αυτούς αδυναμίες. Ναι. Όντας... Πιστεύω εγώ ακράδαντα ως παιδί του Αδάμ και αυτός, ότι δεν έκανε σε τίποτε λάθος.
Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν ένας άνθρωπος είναι σωστά δεμένος με τον Χριστό, δεν μπορεί να κάνει λάθος. Και γι' αυτό. Και αυτός ήταν, αυτό το δεσμό του με τον Κύριο, τον είχε τόσο στενό, τόσο στενό, ασφυκτικά δεμένος ήταν μαζί του. Οπότε δεν μπορείς να κάνεις λάθος. Θέλω να πω κάποιες ρίσεις του, ας πούμε, για τα μελούμενα. Ναι. Δεν μπορεί να ήταν προσωπική άποψη. Παρατηρείται αυτό το φαινόμενο στην Εκκλησία, ναι, από Αγίους της Εκκλησίας. Εγώ νομίζω συγκεκριμένα για τον πατέρα Παΐσιο αυτά που είπε ήταν ορθά όλα αυτά που είπε, προσωπικά δηλαδή. Μάλιστα. Απλώς δεν γνωρίζουμε όλες αυτές ίσως αναδημοσιεύσεις από πού προέρχονται. Ποιο είναι το πράγμα? Έχουν γραφεί τόσα πολλά για τον πατέρα Παΐσιο. Μπορεί να είναι διανθισμένα. Δηλαδή. Εγώ, κοίταξε Αρσένη, ξέρω αυτά που γράφουν τα βιβλία από τη Σωρωτή, αυτά παραδέχουμε. Τώρα τα άλλα δεν ξέρω. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και σωστά όλα, μπορεί και να μην. Δεν το ξέρω αυτό. Αυτά όμως τη Σωρωτή ξέρω ότι είναι βιβλία τα οποία είναι οι ρίσεις του πατρός Παΐσιου, η οποία κατεγράφει μάλλον από τις αδελφές. Σας είχε πει τίποτα σχετικά με την κρίση? Όχι. Τίποτα. Σας είχε πει κάτι σχετικά, εκτός από τα οικογενειακά, σας έκφραζε ένα πόνο ή μια αγωνία ή κάτι άλλο? Όχι. Ήταν πάντα στο... Η αγωνία έλεγε, η αγωνία στη γωνία. Η αγωνία να πάει στη γωνία. Όχι, όχι, όχι. Κοίταξε να δεις, πάντα σου έδινε ένα μήνυμα, να το πω έτσι, αισιοδοξίας. Δεν ήταν ο άνθρωπος, ας πούμε, ο απεσιόδοξος να πει πω ότι θα γίνει μόνο σε αυτό το θέμα. Πάντα ήταν ο άνθρωπος που σου έδινε κουράγιο, ας πούμε έτσι, κουράγιο σε όλα τα θέματά σου. Και γενικά, ας πούμε, τώρα γενικότερα δεν συζητούσαμε κιόλας, γιατί είχα και εγώ να του πω τόσα πράγματα που δεν ούτε σκέφτηκα ποτέ, αλλά ήταν τα οικογενειακά κυρίως, ας πούμε, τα ατομικά μου. Πιστεύετε το τέλος του το γνώριζε? Οπωσδήποτε. Του είχα πει μια μέρα, κοίταξε, λέω, μην πεθάνεις νωρίτερα, λέω, και τι θα κάνω εγώ ύστερα. Χαμογέλασε και δεν είπε τίποτε. Σίγουρα το ήξερε. Γνωρίζουμε ότι έχετε και ένα ποίημα του. Ναι, ένα ποίημα που μου το έδωσε ένας πατριώτης από την Γόνιτσα, ο οποίος μάθαινε μαραγκός κοντά στον πατέρα Παΐσιο. Αυτό το ποίημα είναι γραμμένο για το μοναστήρι, το οποίο κατά την εποχή του πατρός Παϊσίου γινόντουσαν έτσι έξω από το μοναστήρι, είναι το γενέσιο της Θεοτόκου, και γινόταν γλέντια, ξέρω, φαγοπότια κλπ. Πράγματα που ο πατήρ Παΐσιος δεν τα ήθελε αυτά φυσικά. Ήθελε να είναι καθαρός πνευματική γιορτή. Και γι' αυτό γράφει και μερικά πράγματα, ας πούμε, εκεί μέσα για το μοναστηράκι. Οπότε θα μας το παραδώσετε? Βεβαίως, βεβαίως, θα σας το δώσω, ναι, θα σας το δώσω. Μοναστηράκι ερημικό, με φύση στολισμένο, με βλάβια επρόγονοι σε είχαν χτισμένο, με αφιερώματα πολλά σε είχαν πρικισμένο, με καλογέρους και παπά πάντοτε φρουρημένο. Και τώρα στις ημέρες μας, να είσαι ρημαγμένο, να μένει το καντήλι σου πολλές φορές βυσμένο. Το κατανυκτικό εκκλησάκι σου να κλαίει λυπημένο, απαρηγόρητο για το κτίριο το γερμανοκρατημένο. Επαραχώρησε η Παναγία να καεί εξ αμαρτιών μας, γιατί εμεταστρέψαμε οι νέοι στον καιρό μας. Αφήσαμε τραγούδια κλεφτουριά στον εθνικό χορό μας και πέσαμε στα εσχροφράγικα ουέ στο σκοτεινό μας. Μα πάλι δεν το νιώσαμε, δέσποινα Παναγία, και πρέπει να γιορτάζουμε πάντα με αγρυπνία και όχι με αισχρούς χορούς και με βρώτου τραγούδια, και έξω από τον ιερό σου να έρθηκα να βρίζουμε το θείο. Ένας μαθητής εκ της περιφερίας, 1956. Η Γόνιτσα αγαπάει, από ό,τι μας είπατε. Πάρα πολύ. Και βλέπω ιδιαίτερα τώρα τα τελευταία χρόνια και μνημόσυνα, στα οποία παρίστανται και αρχιερείς και άλλοι μοναχοί γεροντάδες από μοναστήρια, και άλλες εκδηλώσεις. Βλέπω κάθε χρόνο κάνουν, λέει, τα Παΐσια. Ο πατήρ Παΐσιος την ξεχώριζε την Γόνιτσα? Δεν νομίζω. Δεν ξέρω, δεν φαντάζομαι. Δεν ξεχώριζε αυτός, παιδί μου, τίποτε. Γι' αυτό να σου λέω, όλοι ήταν οι ίδιοι. Πώς να σου πω, είχε την ίδια αγάπη και την ίδια λαχτάρα για όλους. Δεν ήταν κανένας ο πιο αγαπημένος, το λιγότερο. Και μάλιστα αγαπούσε πιο πολύ εκείνους οι οποίοι ήταν πονεμένοι άνθρωποι. Εκεί.
και άμα έβλεπε και την πτώση κάπου και εκεί πονούσε ο άνθρωπος. Εκείνος αγαπούσε πιο πολύ. Κυρία Βεατρίκη, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που μας μεταφέρετε όλες αυτές τις όμορφες εμπειρίες από τον πατέρα Παΐσιο. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει το αντίθετο. Εγώ να ευχαριστήσω εσάς που δώσατε μια ωραία ευκαιρία να ανανεώσουμε λιγάκι όλες αυτές τις ενθυμίσεις, όλα αυτά τα υπέροχα διδάγματα, όλη αυτή τη βιωτή του παππούλη, όλη αυτή την προσφορά του, να γυρίσουμε πίσω τόσα χρόνια που ήταν μια, κάτι το υπέροχο και για μένα ιδιαίτερα που τον γνώρισα, αλλά και που είδα τόσα έτσι χαριτωμένους νέους εδώ πέρα να ενδιαφέρονται για την αγιότητα αυτού του ανθρώπου. Πράγμα που μου έδωσε και εμένα έτσι μια ιδιαίτερη χαρά, γιατί όταν βλέπω νέους ανθρώπους να ασχολούνται ή να εντριβούν στην βιωτή του πατρός Παΐσιο, για μένα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Γιατί για μένα ο πατήρ Παΐσιος ήταν μετά το Θεό το πρώτο πρόσωπο, ας πούμε, στη ζωή μου, που μου έγραψε πολλά πράγματα μέσα στην καρδιά μου. Και έτσι εγώ πρέπει να σας ευχαριστήσω, παιδιά, και όχι εσείς. Και ιδιαίτερα να ευχαριστήσουμε τον παππούλη, που με τη ζωή του και με τη διδάγματά του μας προσέφερε τόσα πράγματα σε αυτή την κοινωνία. Τη δυστυχισμένη, ας την πούμε. Δεν είναι δυστυχισμένη, έχει το Θεό πάλι. Δεν, όχι. Καλή είναι η κοινωνία μας και θα γίνει και καλύτερη. Με εσάς τα παιδιά τα καλά και άλλους που είναι καλοί, αλλά ακόμα είναι έτσι λίγο κρυμμένα τα καλά στοιχεία μέσα. Θα βγουν και εκείνα όμως κάποια στιγμή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.